Μόνο αν βγούμε στον δρόμο και κινητοποιηθούμε και αγωνιστούμε, μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα, να τα πιάσουμε την κυβέρνηση και κυρίως να δώσει κάποιες λύσεις. Κάναμε και συνάντηση με τον Υπουργό στα μέσα του Δεκέμβρη. Δεν μας άφησαν ικανοποιημένες απαντήσεις τους. Στην ουσία δεν απάντησε τίποτα θετικά από αυτά που είχαμε ζητήσει. Μετά με τα τρακτέρ στους δρόμους πήραμε το ακατάσχετο έστω και κουτσουρεμένο και τώρα είμαστε ξανά στον δρόμο σε πολλά σημεία σε όλη την Ελλάδα. Ανταποκρινόμενοι και στο κάλεσμα της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων και με ένα πλαίσιο αιτημάτων που είναι κοινά αποδεικτό. Βεβαίως κάθε περιοχή βάζει και δικά της αιτήματα. Και πιστεύουμε ότι μπορούμε κάτω με αυτή την πίεση και με την αλληλεγγύη και συμπαράσταση και από τους εργαζόμενους και από τους αυτοαπασχολούμενους και όλο το λαό να έχουμε αποτελέσματα. Κύριε Μαρούδα, αφού λέτε ότι στη συνάντηση με τον Υπουργό δεν ικανοποιήθηκατε από τις απαντήσεις που λάβατε, περιμένετε τώρα ότι με την πίεση που ασκείτε με το κλείσιμο της Εθνικής Οδού, με τα τρακτέρ στην Εθνική Οδό, μπορεί να αλλάξει κάτι? Πάντα μέσα από τους αγώνες μας κερδίσαμε. Είχαμε αποτελέσματα. Είτε αποτρέπαμε μέτρα που υπήρχαν, είτε και κερδίσαμε. Είχαμε κάποιες κατακτήσεις, κάποια ικανοποίηση από τα αιτήματα που έχουμε. Εμείς δεν είμαστε της λογικής ότι θα ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα. Το ξέρουμε ότι αυτό δεν θα γίνει. Όμως πρέπει να δοθούν κάποιες λύσεις, τουλάχιστον στο κόστος παραγωγής, στην αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, γιατί σε μια χρονιά που υποτίθεται βγήκαμε από τα μνημόνια και έρχεται η ανάπτυξη, μάλλον ήρθε η ανάπτυξη, το αγροτικό εισόδημα και το κτηνοτροφικό έχει μειωθεί 50%. Θέλουμε να έχουμε τιμές των προϊόντων, να πληρωνόμαστε τον υδρότα μας, να καλύπτουμε το κόστος παραγωγής. Και δεν μπορεί να, και πρέπει να σταματήσει αυτό το έσχος, εμείς να πουλάμε τα προϊόντα πάμφθηνα και να φτάνουν στη λαϊκή κατανάλωση πανάκριβα 5 και 6 φορές. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν ζημιές στον ΕΛΓΑ που δεν έχουν αποζημιωθεί και ο ΕΛΓΑ πρέπει να αλλάξει ο κανονισμός του, γιατί δεν αποζημιώνει ουσιαστικά, αλλά και όλα τα άλλα μέτρα, η φορολογία. Τη μείωση του αφορολόγητου που έχουν ψηφιστεί για το 2020 πρέπει να το πάρει πίσω η κυβέρνηση όπως έκανε και με τις συντάξεις. Τη μείωση των συντάξεων. Αυτή τη στιγμή οι συντάξεις ΕΦΚΑ, ΕΛΓΑ και ΕΜΦΙΑ εμάς μας παίρνουν το 52% του καθαρού εισοδήματος. Δεν μπορούμε να ζήσουμε. Μάλιστα. Πιστεύετε λοιπόν ότι θα είναι ένας αγώνας που θα φτάσει μέχρι τέλους? Στις προηγούμενες κινητοποιήσεις είχαμε διάρκεια 40 ημερών μέχρι να καταφέρετε να πάρετε το αφορολόγητο, να κερδίσετε το αφορολόγητο. Φέτος λοιπόν βλέπετε ότι μπορεί να έχουμε τόσο μεγάλη διάρκεια των κινητοποιήσεων? Αυτό θα το αποφασίσουν οι συνάδελφοι στα μπλόκα. Ο στόχος μας είναι να πιάσουμε πιο αποτελεσματικά την κυβέρνηση και πιστεύω ότι έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε, γιατί και με καινούργια τρακτέρ ενισχύονται τα μπλόκα μας, αλλά και νέα μπλόκα βγαίνουν σε όλη την Ελλάδα τις επόμενες ημέρες.